Είναι αλήθεια ότι θα πρωταγωνιστήσεις στο Καφέ της Χαράς? Στην πού το μάθατε? Εντάξει, πραγματικά. Κοίταξε, τι δουλειά κάνουμε τώρα. Είμαστε και μια εκπομπή τηλεοπτική. Μου κάνει πρωινό, κάνουμε. Θα σου πω. Έχω δεχθεί μια πρόταση από τον Χάρη τον Ρώμα. Γιατί τα επεισόδια γράφονται και το Καφέ της Χαράς θα είναι 15 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω αυτά. Ειλικρινά. Έχει μιλήσει ο Χάρης Ρώμας. Μισό λεπτό. Έχει μιλήσει ο Χάρης Ρώμας. Έχει μιλήσει. Έχει πει διάφορα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Χάρης ο Ρώμας για τα 30 χρόνια του Αντένα θα κάνει ξανά το Καφέ της Χαράς. Είναι σχεδόν 100% συμφωνημένο. Θα εμφανιστούν όλοι οι χαρακτήρες 15 χρόνια μετά. Και μέσα σε αυτήν την πλοκή και μέσα σε αυτό τα σενάρια που γράφονται, ο Χάρης θέλει να εμφανιστεί μια νέα γυναίκα. Νέα, όχι στην ηλικία. Νέα. Στην ηλικία είσαι νέα. Θα τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι. Νέα είσοδο, τέλο πάντων. Εντάξει. Τα έχω τα φρονάκια μου και μου αρέσουν. Λοιπόν, μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα στη ζωή του, εν πάση περιπτώσει, που μου πρότεινε να είμαι εγώ. Δεν έχει γίνει κάποια άλλη συζήτηση. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Με πολύ χαρά όμως την δέχτηκα και μακάρι να ευοδοθεί. Να σας πω ότι κάνω και μια σειρά. Μια εκπομπή.